Δεκάδες πολίτες αδυνατούν να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους διότι είναι κλειστό το κτηματολόγιο από τις αρχές Φεβρουαρίου. Είναι πελάτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να προχωρήσουν στις αγοραπολισίες. Στα συμβόλαια να γίνουν έλεγχοι τίτλων. Υπάρχουν διάφορα. Είναι από τον Νοέμβριο κλειστό αυτό ή... Αυτό δεν είναι από τον Νοέμβριο. Όχι, δεν είναι. Είναι από την πρώτη, από τις 5 Φλεβάρι, 3 Φλεβάρι, από την τελευταία. Ναι, από τότε που είναι στο πολύ αυξημένο, στο αυξημένο κινδύνο η περιοχή μας. Αλλά αυτό είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Άλλο να ήταν μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, που για μένα είναι επίτρεπτο και μία εβδομάδα και δύο εβδομάδες να μην λειτουργεί μια δημόσια υπηρεσία. Στοιχειοδός έπρεπε να λειτουργεί, τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας. Τα γραφεία βρίσκονται εκτός λειτουργίας χωρίς να υπάρχει καμία δυνατότητα επικοινωνίας. Υπάρχουν υποθέσεις που θα πρέπει να διεκπεραιωθούν σε συγκεκριμένο χρόνο. Εάν αυτή η προθεσμία παρέλθει, υπάρχει ζήτημα, γι' αυτό και κρίνεται επιτακτική ανάγκη να ανοίξουν με κανόνες ασφαλείας, όπως συμβαίνει και σε άλλες υπηρεσίες. Υπάρχει και κίνδυνος για την ασφάλεια των συναλλαγών. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν τα υποθηκοφυλάκια, τα κτηματολόγια. Μπορεί να γίνονται κάποια συμβόλαια, τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να μεταγραφούν. Στις μεταγραφές ισχύει η αρχή της χρονικής προτεραιότητας. Όποιος μεταγράψει πρώτος, αυτού το δικαίωμα είναι και έγκυρο, να το πω έτσι για να καταλάβετε. Που σημαίνει ότι εγώ αν αγοράσω ένα κίνητο σήμερα και πάω να το μεταγράψω όταν θα ανοίξω τα κτηματολόγια. Φανταστείτε ότι όταν ανοίξω το κτηματολόγιο θα υπάρχει πολλής κόσμος. Και πάει κάποιος που έχει γράψει μια προσημείωση πάνω στο ακίνητο που αγόρασα εγώ πρώτος, θα φαίνεται ότι εγώ αγόρασα το ακίνητό μου προσημειωμένο. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για τις συναλλαγές. Δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί κάποια δημόσια υπηρεσία τελείως. Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Πάτρας βρίσκεται σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία διεκδικώντας την επαναλειτουργία του κτηματολογίου.